σε αυτές τις εκλογές αποφάσισε να κατέβεις υποψήφια με τους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να μου πεις τους λόγους αυτής της απόφασής σου. Εντάσσομαι στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά χρόνια. Είμαι 36 χρονών και είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ασχολήθηκα με τα κινήματα και με τις τοπικές οργανώσεις μελών, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον από το 2008. Μου ζητήθηκε από την τοπική μου οργάνωση να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, κάνοντας ουσιαστικά μία ανοιχτή δήλωση υποστήριξης και συμπαράστασης. Δεν σκοπεύω να πολιτευτώ. Η πολιτική είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει ως έχει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ένας πολίτης ο οποίος θέλει να είναι χρηστός και να μην είναι απλά ένας ιδιώτης, οφείλει να ασχολείται με τα κοινά, όσο του το επιτρέπει η καθημερινότητά του και η ζωή του ίδια. Η πολιτική για μένα δεν ξεκινάει ούτε τελειώνει στα βουλευτικά έδρανα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι τρόπο ζωής για τους ανθρώπους και κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Άλλος λόγος είναι το ότι έχω τη βεβαιότητα, είμαι πεπισμένη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα έκανε μια πολύ έντιμη και σημαντική για μένα προσπάθεια να διεκδικήσει κάποια πράγματα για τον ελληνικό λαό, βάζοντας πάνω από το κομματικό συμφέρον το συμφέρον όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το πολιτικό χώρο στον οποίο εντάσσονται, αν είναι αριστερή, αν είναι δεξή, αν είναι κεντρώη. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ έντιμο και γι' αυτό δέχτηκα να συνεχίσω να τον υποστηρίζω. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο τρίτος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έγινε μια πολύ δύσκολη συμφωνία, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, οι συμφωνίες και οι συνθηκολογήσεις πάντοτε έχουν κάποιες συνέπειες. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι οι δύσκολες συνέπειες αυτής της συμφωνίας έχουν ενσωματωθεί ιδεολογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι θα δοθεί ένας μεγάλος αγώνας για να τις υπερβεί αυτές τις δυσκολίες. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον απαρτίζουν άνθρωποι για τους οποίους πιστεύω και έχουν δείξει άλλωστε δείγματα γραφής ότι δεν έχουν σχέση με το πολιτικό σύστημα όλων των προηγούμενων ετών. Δεν φέρουν στις πλάτες τους τις αμαρτίες όλων των προηγούμενων ετών. Δεν οφείλονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση. Η κρίση την οποία βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι και κοινωνική και πολιτική. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ύλη και μόνο με τα λεφτά. Οπότε είμαι πεπισμένη ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται να τους δοθεί μια ευκαιρία, μια πραγματική ευκαιρία. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Προσωπικά, ίσως θεωρώ ότι είναι και η πρώτη. Γιατί μέσα σε 7 μήνες, παρότι κάνανε κάποιες προσπάθειες έντιμες και δώσανε κάποια δείγματα γραφής σε κάποια φιλολαϊκά μέτρα, που ανακουφίστηκε ο κόσμος και εκτός από το οικονομικό, δείξανε και τις προθέσεις τους, δείξανε δηλαδή σε ποιο πεδίο θέλουν να κινηθούν. Κάποιοι λένε ότι δεν αρκούν οι προθέσεις και ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στις προθέσεις, γιατί οι προθέσεις δείχνουν την αφετηρία του καθενός. Από ποια αφετηρία ξεκινάει ο καθένας. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική λόγη. Και πιστεύω πολύ σε αυτόν τον νέο άνθρωπο, τον Αλέξη τον Τσίπρα.